τον Δεκέμβριο του 2008, μιλώντας ως βουλευτής στη Βουλή για τον προϋπολογισμό του 2009, μίλησα ανοιχτά για τον κίνδυνο καταφυγής της χώρας στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, μίλησε σε άδεια άντρανα, δεν νομίζω ότι δόθηκε η προσοχή που έπρεπε στην ομιλία, ήμουν μεταξύ των λίγων βουλευτών που την παρακολούθησαν την ομιλία αυτή του Κώστα Σιμίδη. Ναι, και το, η οποία ήταν συγκλονιστική, αν κανείς την συνέκρινε με το κλίμα που επικρατούσε την εποχή εκείνη, το κλίμα εφορίας. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 2007 ήταν έτος εορτασμού της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το 2009, την Άνοιξη, είχα κάνει μια πολύ μεγάλη προσωπική πολιτική εκδήλωση στο Μουσείο Μελάκη στην Αθήνα, στην Οδό Πειραιώτη, μιλώντας για το εθνικό καθήκον αλήθειας. Δεν είχα τις πληροφορίες που έπρεπε να έχουν οι κυβερνητικοί αρμόδιοι και η ηγεσία της αντιπολίτευσης ίσως. Δεν ήμουν συνομιλητής ούτε της Τραπέζης της Ελλάδος, ούτε της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας την εποχή εκείνη, αλλά καταλαβαίναμε όλοι τι γίνεται από την εμπειρία μας. Εγώ προσωπικά από τη μακρά έως τότε κυβερνητική μου εμπειρία. Μίλησα λοιπόν για την ανάγκη να θέσουμε ως προτεραιότητα το δημόσιο χρέος, τη δημοσιονομική ασφάλεια αυτής της χώρας και κυρίως να πούμε την αλήθεια σε όλη την έκτασή της. Ήταν μια ουσιαστικά προεκλογική ομιλία σε κάπως διαφορετικό κλίμα. Από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Μάρτιο του 2010 υπήρξε μια σταδιακή συνειδητοποίηση του προβλήματος, αλλά δεν βοηθούσε ούτε οι εταίροι μας να καταλάβουμε τι συμβαίνει, γιατί και οι ίδιοι δεν είχαν πλήρη εικόνα του προβλήματος, ούτε εμπειρία στην πρόσληψη των πληροφοριών, στην επεξεργασία τους και στη διαχείριση κρίσης.